Λοιπόν, παιδιά, τις χάσαμε τις μαζορέντες μας. Γιατί νομίζω ότι τις χάσαμε? Ζούμε στο ίδιο σπίτι και βλέπουμε τα πρόσωπά τους κάθε μέρα λυπημένα. Είναι κοντά μας μέχρι να φύγουμε από την κατασκήνωση. Να τραγουδάνε στο σάουερ, να φωνάζουν στην κουζίνα. Ναι, αλλά μόλις φύγουμε από την κατασκήνωση θα χωρίσουμε τελείως. Ναι, δεν πρόκειται να τις ξαναδούμε ποτέ. Δεν θα ξαναδώ τη Γιάννα μου. Ρε Φρυδά, έτσι ηλίθιος, θα ξαναδείς τη Γιάννα σου σίγουρα, αλλά όχι τόσο συχνά. Θα είσαι σπίτι σου και αυτή σπίτι της. Μόνο στο σχολείο θα τη βλέπεις. Η σχέση σας δεν θα είναι ποτέ η ίδια, ποτέ. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εσύ τι προτείνεις, όλο το γλυφιτζόρι σου γλύφεις. Είμαστε άντρες. Ναι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να κερδίσουμε τις μαζορέντες πίσω. Ναι. Δεν είστε καθόλου πιστικοί με αυτό το ναι. Αν ναι, τότε πείτε το δυνατά. Αλλιώς δεν πρόκειται να ξανακερδίσουμε ποτέ. Ναι, θα κερδίσουμε τις μαζορέντες μας. Τώρα καλύτερα, πάμε για ντους. Λέλα, μην το κάνεις, θα με βγάλεις κανένα μάτι. Γιάννα, εσύ με τα καλά σου. Αυτό βοηθάει να γυρίσουν οι βλεφαρίδες. Γιάννη, σε σίγουρη ότι αυτό το πράγμα βοηθάει. Έχω τρομάξει. Γιάννα, δεν έχεις γυρίσει ποτέ τις βλεφαρίδες σου. Οι βλεφαρίδες σου μετά θα είναι ένα με τα φρύδια σου. Θα είναι πολύ ωραία. Κορίτσια, έλα, τα τελειώνουμε γρήγορα. Θέλω να βγούμε έξω, να κάτσουμε μαζί. Ω, Νατ, έλα τώρα. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να βγαίνουμε έξω. Νατ, ακόμα και αν δεν μιλάμε με τους μπασκετμπολίστες, δεν σημαίνει ότι δεν θα τα ξαναβρούμε. Νατ, μπορείς να βγεις έξω μόνη σου, χωρίς εμάς. Κορίτσια, καλά είστε τρελές. Αυτοί οι μπασκετμπολίστες δεν νοιάζονται για εσάς. Δεν σας θέλουνε. Όλοι σας αγνοούνε και εσείς όλο τους κυνηγάτε. Λοιπόν, κορίτσια, αποφάσισα να μην φοράω πια αυτό το κορσέ. Μου πιέζει τα εσωτερικά μου όργανα. Νατ, οι μπασκετμπολίστες μας δεν σε αφορούν εσένα. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξω την ντουλάπα μου. Έχω τόσα πολλά πράγματα μέσα. Έχω πάρα πολλές μάσκες. Για δείτε εδώ. Πρέπει να τις πετάξω. Άκου, Νατ, έχει ένα πάρκο εδώ κοντά. Μπορεί να γνωρίσεις κάποιον εκεί πέρα. Ω, αυτό είναι τέλεια ιδέα. Να πας εκεί και να τον φέρεις εδώ να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Κορίτσια, δεν μου αρέσουν τα αγόρια που κάθονται στα πάρκα. Μ' αρέσουν οι αθλητές εμένα. Νατ, πολύ ωραία. Έχεις μια αρχή. Αν θες να βγαίνεις με έναν αθλητή, μπορείς να πας και να βρεις έναν. Εμείς πρέπει να τα βρούμε με τους δικούς μας αθλητές. Εξάλλου, έχουμε να χειριστούμε τα πράγματα μέσα στο κάμπινγκ. Δεν το καταλαβαίνεις. Αν φύγουμε, θα γίνουν τα πράγματα πολύ χειρότερα πάλι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να παίρνουμε τα μάτια από αυτούς τους χαμένους ούτε ένα λεπτό. Ακριβώς. Χθες πήγαμε στο ποτοπολείο. Και τι έγινε? Ο Πάτρικ πέταξε την Τζιτζί στην πισίνα για να της δώσει γλωσσόφυλλο. Αχ, μακάρι να μου δίνε και εμένα κάποιος. Λοιπόν, κορίτσια, σταματήστε να μιλάτε και να ονειρεύεστε. Ώρα για δουλειά. Γιάννα, Γιάννα, συγγνώμη. Θα βραθήσουμε από εδώ να πάρει. Πάμε. Ούτε λίγο δεν μπορώ να ονειρεύομαι. Στην Τζιτζί μου θα αρέσει αυτό. Μακάρι να τα ξαναβρω με την Τζούλη μου. Ήταν δικιά μου ιδέα αυτό. Ρε ποδοσφαιριστή, μην κάνεις μόστρα. Δες μια παρέα που έρχεται. Πάτρικ, μείνε μακριά μου. Τι θέλεις πάλι να μου δώσεις γλωσσόφυλλο? Τζιτζι, όχι, έλα να σου δείξω ένα μυστικό μέρος. Κορίτσια, θα πάμε κάπου που κανείς δεν μας βρει εκεί. Εγώ το βρήκα, όχι εσείς. Μαρίζα, σήκω, σίγουρα σου αρέσει. Κορίτσια, δεν σου εμπιστεύεστε? Ναι, ναι, πάμε να δούμε τι έχουν αυτοί οι φαντασιόπλεκτοι για μας. Ναι, παιδιά, αλλά αν λέτε ψέματα θα κολυμπήσετε στην πισίνα αυτή. Ναι, κορίτσια, πάμε πριν το μάθουν οι μπασκετμπολίστες. Ναι, έχουμε τα κλειδιά. Πάτρικ, με εκπλήσεις. Μ' αρέσει τόσο να ανακαλύπτω καινούρια μέρη. Λούτε, λούτε, πάμε. Πάτρικ, με πώς το καλό με έχεις φέρει. Νιώθω ότι είμαι μέσα σε ένα κτίριο. Τζιτζι, έλα, θα σου αρέσει. Αγόρια, μήπως φτιάξατε δεντρόσπιτο? Ναι, Τζούλη, ένα δεντρόσπιτο. Εγώ δεν πρόκειται να μείνω μέσα σε δεντρόσπιτο. Ακόμα δεν έχεις δει τίποτα, τι φωνάζεις? Έλα, Τζίτζι, πρόσεχε, πρόσεχε. Πάτρα, φοβάμαι. Μαρίζα μου, μην χτυπήσει. Λοιπόν, παιδιά, ένα, δύο, τρία. Πού είμαστε? Κορίτσια, γιατί ουρλιάζετε? Αυτό είναι το καταφύγιο μας. Μπάτρακ, πού με έχεις φέρει? Θα πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δεν μπορείτε απλά να μην φωνάζετε. Και αυτή η δική σου ιδέα ήταν δική σου. Δεν μπορώ να μείνω εδώ, έχει αράχνες εδώ πέρα. Τζιτζι, μην τολμήσεις και τηλεφωνείς στους γονείς σου. Πάτρακ, βάλε με έξω τώρα αμέσως. Κορίτσια, τι φωνάζετε? Θα είναι το στέκι μας. Θα το καθαρίσουμε και θα κάνουμε πάρτι εδώ. Οι μαζορέτες και οι μπασκετμπολίστες δεν μας ζουν ποτέ εδώ. Σούπερ. Πάτρες, αγαπάω τόσο πολύ. Τι αγάπη είναι αυτή, εσύ θα πήρες τους γονείς σου τώρα. Λοιπόν, κορίτσια, θέλουμε τη βοήθειά σας. Μπορείτε να καθαρίσετε τα πάντα εδώ. Εγώ θα είμαι ο ποδοσφαιριστής DJ. Εγώ θα είμαι ο φρουρός για να μας βρουν οι μπασκετμπολίστες και οι μαζορέτες εδώ πέρα. Καλά, εγώ θα κάνω σοου με φώτα εδώ μέσα, θα είναι τέλεια. Εντάξει, εγώ θα βγάλω τα κουτιά για να ανοίξω χώρο. Κάτι θα κερδίσουμε και θα αγοράσουμε καινούργια έπιπλα. Η Τζιτζί και η Τζούλη θα καθαρίσουν όλα. Πάτρε. Εγώ θα επιβλέπω.
Λοιπόν, σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να τα ξαναβρούμε με τις μαζορέτες. Ναι, σήμερα θα ξαναβρω με την Λέιλα. Κι εγώ οπωσδήποτε με την Γιάννα μου. Φρυδά, βαρεθήκαμε εσένα και την Γιάννα σου. Α, βαρεθήκες και εγώ βαρεθήκα την Γιάννα. Φρυδά, εγώ είμαι με την Λέιλα. Η Γιάννα είναι δικιά μου. Παιδιά, αρκετά να ετοιμαστούμε, δεν θέλω να μαλώνουμε. Λοιπόν, παιδιά, να παρφουμαριστούμε τώρα. Μπράβο, πάει. Καλά, το παρακάναμε λίγο. Εγώ δεν έχω ξαναβάλει τόσο πολύ άρμα στη ζωή μου. Της γένας της αρέσει όταν μυρίζει ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ώρα να στείλουμε σπικίμπισές μας. Ναι. Λοιπόν, κορίτσια, έχετε διάθεση σήμερα για να τρελάνουμε αυτούς τους χαμένους. Πάμε. Λοιπόν, ναι, κορίτσια, 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 παπάρα, κορίτσια, θα κάνουμε τρελά. Θα έχουμε γυρλάντες, θα έχουμε φώτα, θα είναι χαμός. Ναι. Λοιπόν, πού είναι όλοι? Δες ακόμα και οι μπασκετμπολίστες λείπουν από εδώ. Μάλλον κανονίζουν κανένα καινούριο σχέδιο. Κορίτσια, εγώ σας το είπα, να πάμε καμιά ωραία βόλτα, αλλά δεν θέλατε. Ω, δεν είναι τόσο τέλεια. Γεια σας, μαζορέτες. Όπα, Νάτι, πού ήσασταν, παιδιά? Για μισό λεπτό, δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι μαζί σας οι μπασκετμπολίστες. Και τι στο καλό κάνετε, είμαι πολύ περίεργη να μάθω. Ναι, φαίνεστε πολύ περίεργοι. Απλώς πήγαμε στην πίσω αυλή και κάναμε γυμναστική. Κάνουμε πυραμίδα. Θέλουμε να χάσουμε βάρος τόσο πολύ. Εμείς είμαστε εδώ για υποστήριξη. Κορίτσια, τους πιστεύετε? Όχι. Να πάρει πείτε την αλήθεια τώρα. Να πάρει, κορίτσια, ο Σμάιλ μόλις μου έστειλε. Διάνα, ξέρεις τι, και εμένα φρυπάς. Κορίτσια, ξέρετε τι μου προτείνει? Παιδιά, πάμε να τρέξουμε. Αναρωτιέμαι τι να σας έστειλαν οι μπασκετμπολίστες. Ο Μαξ μου ζητάει ραντεβού, μόνο εγώ κι αυτός. Ο Φρυδές μου λέει μπορεί να έχω το τελευταίο ραντεβού μαζί σου, μόνο εγώ κι εσύ. Και εμένα ο Σμάιλ μου έγραψε ότι ανυπομονεί να βγει ένα τελευταίο ραντεβού μαζί μου. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και τι να κάνω εγώ τώρα, Λέιλα, θα με πάρεις μαζί σου? Όχι, Νατ, πας καλά. Ο Μαξ είπε να είμαι μόνο εγώ κι αυτός. Γιάννα, μήπως μπορείς να με πάρεις εσύ μαζί σου? Μα, δεν παίρνω τις φίλες μου σε ραντεβού. Διάννα, σε σένα υπολογίζω. Νατ, φυσικά και όχι, είναι ραντεβού για ζευγάρι. Μάλιστα, πολύ καλά, κορίτσια. Δεν βγήκα έξω εξαιτίας σας και τώρα δεν με παίρνετε σε ραντεβού μαζί σας. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ πάνω ετοιμαστώ. Είναι ραντεβουδάκι. Διάννα, καλή τύχη με το σμάλι σου. Πάνω ετοιμαστώ. Διάννα. Νατ, σου έχουμε δουλειά. Να προσέχεις αυτούς τους χαμένους. Όχι, Διάννα, δεν είναι δίκαιο. Πάρε με μαζί σου. Ω, Νατ, εντάξει, έλα μαζί μου. Αλλά δεν είμαι σίγουρη πως αντιδράσει ο Σμάιλ. Ω, Διάννα, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε ενοχλήσω καθόλου με τον Σμάιλ, αλήθεια. Άκου, Νατ, μην με απογοητεύσεις. Δεν θα το κάνω. Και τι να φορέσω. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ τώρα ξέρω τι πρέπει να φορέσω. Πάνω τι είμαι στο. Τώρα ξέρω και εγώ τι θα φορέσω. Θα βάλω ένα φόρεμα ή τι πάρω, ντεβουδάκι. Να πάρει, διάλεξαν τόσο γρήγορα τα ρούχα τους. Εγώ τι να βάλω? Ωραία, θα βάλω αυτό. Να πάρει, κορίτσια, επιτέλους τα αγόρια μας κατάλαβαν τα λάθη τους. Ναι, επιτέλους φέρονται σαν πραγματικοί άντρες. Μου έλειψε τόσο πολύ ο Φρυδάς. Διάννα, βιάσου. Να, εσύ για που ετοιμάστηκες? Να, θα πας με την Διάννα? Ναι, κορίτσια, η Νάτ θα έρθει μαζί μου, της το υποσχέθηκα. Ναι, κορίτσια, σε αντίθεση με εσάς, η Διάννα θα με πάρει μαζί της. Θα κάνω μαζί της παρέα, εντάξει? Και σε μένα. Εντάξει, Νάτ. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε. Λοιπόν, κορίτσια, καλή τύχη. Διάννα, σε σένα καλή τύχη. Γιατί έχεις και ακόλουθο. Αχα, έλα να πάμε. Μαξ, γεια. Είσαι τόσο καλοντημένος. Λέιλα, ελπίζω σήμερα να τα ξαναβρούμε και σου πήρε και αυτό το πύργο που είναι τόσο λεπτό όσο εσύ. Ευχαριστώ, Μαξ.
Λοιπόν, Μαξ, έχουμε κανένα σχέδιο? Να πάμε στην καφετέρια. Έκλεισα τραπέζι για μας. Τέλεια, πάμε. Γιάννα! Γεια σου, Φρυδά! Γεια σου, αγάπη μου! Φρυδά μου, ήθελα πολύ να κάνω το πρώτο βήμα, αλλά βλέπεις, δίστασα πάρα πολύ! Ναι, βλέπεις, έκανα το πρώτο βήμα και αυτά είναι για σένα! Σε ευχαριστώ πολύ, τι είναι! Α, μάσκα ύπνου! Είναι πανέμορφη! Ναι, θα σε βοηθήσει να κοιμάσαι σαν πουλάκι! Ευχαριστώ, Φρυδά μου! Ο Σμάλι, τι δώρο πήρε στην Διάννα! Γιάννα, τώρα αυτό σε νοιάζει! Α, όχι, θα ρωτήσει την Διάννα μετά! Γιάννα, μου θες να πάω μια βόλτα τώρα! Ναι, πάμε! Ναι, αλλά πού? Ο Φρυδά μου που θέλεις, θα σε ακολουθήσω παντού! Ελπίζω επιτέλους η Διάννα να με συγχωρέσει. Λοιπόν, Νάτα, ελπίζω να μην μας ενοχλήσεις. Θέλω να έχω ένα καλό ραντεβού. Διάννα, δεν θα ενοχλήσω. Αν φιληθείτε μεταξύ σας, δεν θα κοιτάω καν. Νάτου, δεν μιλάω γι' αυτό. Αν ήταν το δικό σου ραντεβού, θα με έπαιρνες μαζί σου? Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα σε έπαιρνα. Να το βλέπεις, να τα λέγω, σε πήρα μαζί μου. Λοιπόν, πάμε, ο Σμάλ περιμένει. Ω, Διάννα, δες εκεί, εκεί είναι ο Σμάιλ. Νατ, σταμάτα, τον βλέπω. Λοιπόν, Νατ, μείνε εδώ. Καλά. Μάντεψε ποιος. Διάννα. Γεια. Αυτό για σένα. Σε ευχαριστώ, Σμάιλ, τι είναι? Κοίτα, είμαι σίγουρος πως θα σου αρέσει. Σμάιλ, είμαι τόσο αγχωμένη, έχουμε τόσο καιρό να βρεθούμε. Ω, είναι τόσο όμορφο, αργουδάκι, σε ευχαριστώ. Διάννα μου, κι εγώ έχω αγχωθεί, πες μου, θα είμαστε μαζί? Ναι, Ισμαήλ, ξέρεις τι, είχες δίκιο, εγώ δεν είχα δίκιο, εντάξει, πρέπει να... Διάννα, έχω κλείσει τραπέζι στο πιο ωραίο εστιατόριο, θα έχουμε καιρό να τα πούμε όλα. Ναι, Ισμαήλ, σίγουρα, μπορούμε να πούμε τα πάντα, αλλά... Διάννα, μην με ξεχάσεις, Ισμαήλ, θα σε πειράζει να έρθω κι εγώ στο εστιατόριο μαζί σας. Ισμαήλ, βασικά αυτό ήθελα να σου πω, ότι... Είμαι με την Άτε εδώ. Γεια σου, Ισμαήλ, τι δώρο πήρες η Διάννα? Ελπίζω να είναι ένα δώρο που να αξίζει τα λεφτά του, ε? Λοιπόν, πάμε. Διάννα, δεν πάω πουθενά. Ξέρεις πως νιώθω για την Νατ? Τι εννοείς, Σμάιλι? Είναι μαζορέτα. Είναι μέλος της ομάδας μου. Δεν μπορούσα να την αφήσω στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνεις? Σμάιλι, πρέπει να είσαι περήφανος που η Διάννα ήρθε πάλι σε σένα. Παρεμπιπτόντως, Διάννα, μην το συγχωρήσεις. Είναι μεγάλος βλάκας. Νατ, ηρέμησε. Και εσύ, Σμάιλι, μην είσαι νευρικός. Τι είπες, Νατ? Για ξαναπες το μία. Εσύ είσαι αυτό, Σμάιλι. Δεν σου αξίζει κανένα κορίτσι σαν τη Διάννα. Νατ, είσαι με τα καλά σου. Μην προσπαθείς να χαλάσεις το ραντεβού μου. Ω, ξέρεις τι, δεν έπρεπε να έχω έρθει καν σε αυτό το ραντεβού. Ο Σμάιλι είναι μεγάλος βλάκας. Αυτό είναι. Διάννα, έλα μαζί μου. Δεν του αξίζεις αυτού του τύπου. Θέλω να σου ξαναπώ, μην ξεχάσεις ποτέ τα λόγια μου. Θα σου βρούμε έναν καλύτερο, καλύτερο από αυτόν. Διάννα, γι' αυτό πήρες την Νατ μαζί σου, για να μπορέσεις να βρεις καινούργια αγόρι. Σμάιλ, όχι. Απλώς δεν ήθελε να μείνει μόνη στο κάμπινγκ. Δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό ήρθε μαζί μου. Ξέρεις κάτι, Διάννα, δεν ξέρω αν θέλω να πάμε στο εστιατόριο. Πρέπει να το σκεφτώ. Σμάιλ, μιλάς σοβαρά τώρα? Ναι, Διάννα, στους δύο τρίτος δεν χωρεί. Και αυτή είναι ο τρίτος. Λοιπόν, Διάννα, αποφάσισε. Εγώ είμαι πιο σημαντικός ή τα κορίτσια σου? Καλά, είσαι τρελός. Ήταν ένα τέλειο ραντεβού. Ευχαριστώ, Σμάιλ. Ευχαριστώ και το αρκουδάκι. Είναι πολύ ωραίο και γλυκό. Παιδιά, το είδατε αυτό? Πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα? Εγώ εκτιμώ και τις φίλες μου και το αγόρι μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Εξάλλου η Νάτη είναι μέλος της ομάδας μου. Έλα, Σμάιλ, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε like. Εγώ πάω να βρω τον Σμάιλ. Ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Γεια!